Είναι σωστό οι χριστιανοί να μεταμφιέζονται ακόμη και για εθνικούς σκοπούς, για παράδειγμα οι κατάσκοποι? Λοιπόν, προσέξτε, η μεταμφίεση καθεαυτή δεν είναι κακό. Η μεταμφίεση καθεαυτή από μόνη της δεν είναι κακό. Μπορεί να υπάρξουν κάποτε συνθήκες, καταστάσεις που κανείς μπορεί να μεταμφιεστεί, να γλιτώσει από μία περίπτωση. Στη Ρωσία, επί παραδείγματι, διάβαζα ένα βιβλίο κάποτε, είναι αρκετά χρόνια που το έχω διαβάσει. Επειδή απαγορεύεται να πάνε στην εκκλησία παιδιά κάτω των 18 ετών, αυτό ισχύει μέχρι σήμερα, παιδιά κάτω των 18 ετών απαγορεύεται να εκκλησιαστούν. Γι' αυτό στις εκκλησίες θα δει κανείς μόνο ανθρώπους μεγάλους και μάλιστα ηλικιωμένους, πιο πολλοί γυναίκες και άνδρες, αλλά πιο πολλοί γυναίκες, διότι ναι μεν δεν επιτρέπεται κάτω των 18 ετών και είναι υπεύθυνοι γονείς γι' αυτό τα παιδιά τους, αλλά σε μεγαλύτερη ηλικία μπορείς μεν να πας, αλλά επισημαίνεσαι και δεν σε συμφέρει αν είσαι δημόσιος υπάλληλος, χαρακτηρίζεσαι δηλαδή. Οπότε καταλαβαίνετε τα πράγματα πως είναι. Κάποτε μια μικρή κοπέλα 12 ετών που το σπίτι της εθρίσκευε ορθόδοξη χριστιανή, ήθελε να πάει και αυτή στην εκκλησία. Πήγαινε η μητέρα της, πήγαινε η γιαγιά της, αλλά πως να πάει αυτή? Ξέρετε τι έκανε? Δυντότανε μια γιαγιούλα, έβαζε τα ρούχα μιας γιαγιάς, ένα τσεμπέρι, και δήθεν ότι είναι πάρα πολύ γριά, με ένα μπαστούνι από το ένα χέρι και από το άλλο χέρι ήταν ακουμπισμένη στο βραχίωνα της μαμάς, μισοκούτσενε λιγάκι, πήγαινε στην εκκλησία, έμπαινε μέσα κατεβασμένο εδώ το τσεμπέρι να μην φαίνεται, και παρακολουθούσε τη Θεία Λειτουργία, και πάλι κούτσα κούτσα εντός εισαγωγικών εγύριζε εις το σπίτι, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους άλλους ότι είναι ένα κοριτσάκι 12 χρονών. Αυτή η αμφίεση απαγορεύεται? Η μεταμφίεση απαγορεύεται? Όχι. Όχι μόνο δεν απαγορεύεται, αλλά είναι και επενετή, και μάλιστα είναι έξυπνο, έξυπνη περίπτωση κλπ. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις που μπορούμε να έχουμε μία μεταμφίεση που, για λόγους θρησκευτικούς, για λόγους εθνικούς, για λόγους προσωπικής ασφαλείας, να γλιτώσει κανείς κάπου κάποτε, δεν απαγορεύεται. Εκείνο που δεν επιτρέπεται, προφανώς εδώ τα μπέρδεψε εκείνος που έρωτα, είναι οι μεταμφιέσεις στις απόκριες. Όταν επί παραδείγματι βάζουμε τα κάποια άλλα ρούχα, βάζουμε εκείνα τα προσωπία, τις μουτσούνες, και βγαίνουμε εις τον δρόμο και ασωτεύομαι. Εγώ μια φορά εδώ στη Λάρισα, είναι πολλά χρόνια, ήτανε όχι πάρα πολύ αργά, 9-9.30 ώρα το βράδυ, είχαν κλείσει τα καταστήματα, βρέθηκα μπροστά σε ένα πολύ άθλιο φαινόμενο. Ήτανε μια παρέα από μεταμφιεσμένους, ίσως άνδρες γυναίκες, λέγανε τόσα αισχρόλογα, με τόσο ανοιχτό τρόπο, ώστε ήταν να τραβάει κανείς τα μαλλιά του και να λέει πω πω πω, τι οχετός κρύβεται σε αυτές τις ψυχές. Ξέρετε ότι να πούμε αυτές τις κουβέντες δημοσίως προσβαλόμεθα, προσβάλλεται η προσωπικότητά μας. Αν τώρα η προσωπικότητά μας κρυφτεί και ανταυτής βάλαμε μία προσωπίδα, τότε βγάζουμε τα πλημμένα μας και τα πλητά μας από μέσα μας. Δηλαδή εκφράζουμε τη βρώμικη καρδιά μας. Έτσι αυτό το φαινόμενο της μεταμφιέσεως στις απόκριες, που γίνεται ό,τι γίνεται, αυτό δεν είναι σωστό. Ή ακόμα που υπάρχουν χωροί, θα λέγαμε basketball, έτσι, οι χωροί που γίνονται με αμφίεση, βάζουν
και μια, πολλές φορές μόνο εδώ τα μάτια κλείνουν ή βάζουν κάποια άλλα ρούχα κτλ. Αυτό, παιδιά, δεν είναι σωστό. Και πολλές φορές η μεταμφίεση αυτή γίνεται με σκοπό να αμαρτήσουμε, να χορέψουμε, να γελάσουμε, να πούμε ό,τι θέλουμε να πούμε σε ένα χώρο όπως είναι μια αίθουσα, γιατί γίνεται ένας χώρος, και να μην εμποδιστούμε καθόλου από, την, από το να μας πούν ότι εμείς είμαστε εκείνοι που τα λέμε αυτά. Και με την ευκαιρία που είμαστε τώρα στην περίοδο του Τριωδίου και που οι άνθρωποι τέτοια πράγματα οργανώνουν, δυστυχώς, δυστυχέστατα, θα είχα, παιδιά, να σας πω το εξής. Προσέξτε, όχι μόνο δεν θα βάλετε καρναβαλίστικα ρούχα και προσωπίδες, αλλά ούτε με τα ρούχα σας τα φυσικά όπως είσαστε δεν θα τρέχετε σε τόπους τέτοιων διασκεδάσεων. Μη μου πείτε ότι η πατριώτη, είναι πατριωτικός χώρος και τα λοιπά, οι βορειοϋπηρώτες, οι α, οι β, κάνουμε χορό και θα πάμε εκεί. Όχι, παιδιά, οι πατριώτες πατριώτες, να πάνε καλά, να είναι καλά και εμείς καλύτερα. Όχι, δεν θα τρέχουμε σε τέτοιους χορούς. Έχουμε τον τρόπο, αν θέλουμε, να εκφράσουμε τα πατριωτικά μας αισθήματα. Έχουμε τον τρόπο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να βρεθούμε σε ένα τέτοιο χώρο. Μα θα μαζέψουν χρήματα από τα εισιτήρια. Έχουν ανάγκη από χρήματα. Πάρτε χρήματα. Εγώ δεν θα πάω στο χώρο. Δεν πρέπει να πάω στο χώρο. Παιδιά, ακούσατε με. Παιδιά τα οποία ακούνε λόγο Θεού και παίρνουν αποφάσεις να ζήσουν χριστιανική ζωή, δεν είναι δυνατόν ποτέ να βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους των διασκεδάσεων, και ιδιαιτέρως μάλιστα αυτές τις μέρες. Πάντοτε τα λεγόμενα πάρτις και τα λοιπά, μαθητικά, ό,τι είναι, όλο το χρόνο, ιδιαιτέρως αυτές τις μέρες που είναι οι μέρες εισαγωγής μας εις την Μεγάλη Σαρακοστή. Βλέπετε πως τα φτιάχνει ο διάβολος. Μια χαρά τα φτιάχνει για να φτάσουμε στο σημείο, παιδιά, να αμαρτάνουμε, ενώ θα έπρεπε να προετοιμαζόμαστε για να μπούμε στο χώρο της Μεγάλης Σαρακοστής. Και μάλιστα, επειδή δεν προλαβαίνουν όλα τα σωματεία να κάνουν τους χορούς των, ακόμη και την πρώτη και τη δευτέρα εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και την τρίτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής φτάνουν να κάνουν χορούς, να τρώνε κρέατα, να χορεύουν και να ασωτεύουν. Αυτά όμως δεν ταιριάζουν ποτέ στους πνευματικούς ανθρώπους και στους χριστιανούς με συνέπεια. Είναι δυο που ερήφθησαν προλίγου και αναφέρονται και οι δυο αυτές απορίες στο γεγονός αν, γιατί δεν πρέπει να ντυνόμαστε τώρα τις απόκριες διαφορετικά, δηλαδή καραβαλίστικα, δηλαδή με μια μεταμφίεση. Παιδιά, όπως σας έλεγα και την περασμένη φορά, το ενθυμίστε, ήταν η ερώτηση ο κατάσκοπος που μπορεί να αλλάξει αμφίεση έχει αμαρτία, και σας είχα πει όχι. Μπορούμε να αλλάξουμε αμφίεση, να βάλουμε περούκα, να βάλουμε ψεύτικα γένια, κάνουμε, να μοιάζουμε κάτι άλλο, να μην μοιάζουμε ότι είμαστε εμείς. Αν θέλουμε να πετύχουμε ένα σκοπό, να ξεφύγουμε από κάπου, αυτό δεν είναι αμαρτία, προφανώς. Εδώ, όταν έχουμε μία μεταμφίεση, η μεταμφίεση αυτή καταρχάς είναι κατάλοιπον ειδωλολατρικών. Είναι από γιορτές που γίνονται στην αρχαιότητα ειδωλολατρικές, και αυτές οι γιορτές ήταν οργιαστικές. Και έτσι, με τον αντιθό καρναβάλι, να βάλω και μουτσούνες και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα, μετέρχομαι βρώμικα πράγματα, διασκεδάσεις βρώμικες, λόγια βρώμικα. Σας το έλεγα και την περασμένη φορά, μου φαίνεται, ή στους άνδρες το έλεγα πάνω σε άλλες απορίες, δεν ενθυμούμε ότι πλέον είναι μια κατάσταση πάρα πολύ βρώμικη και απαράδεκτη. Με την έννοια να ντυθώ καρναβάλι είναι αυτόχρημα αμαρτία. Δεν υπάρχει ουδεμία αντίρρηση από πνευματικής πλευράς ότι είναι αμαρτία. Γι' αυτό προσέξτε, ούτε σε καρναβάλια, ούτε καρναβάλι θα ντυθείτε, δηλαδή μασκαράς. Από το μάσκα που θα πει προσωπίδα, και βάζω μια μουτσούνα, η μουτσούνα λέγεται προσωπίδα.
ούτε θα πάτε σε διασκεδάσεις, κέντρα διασκεδάσεων, ούτε αυτούς τους λεγόμενους χορούς που κάποτε είναι πατριωτικοί ή ό,τι άλλο και γίνονται ξεφαντώματα και δεν ξέρω τι. Ο πνευματικός άνθρωπος δεν πηγαίνει σε αυτούς τους τόπους. Και μιλάω, πιστεύω σε πνευματικά παιδιά και πιστεύω ότι θα δείξουν υπακοή, θα το ακούσουν αυτό και δεν θα έχουν ούτε μία εκδήλωση από αυτές. Αν λάβετε υπόψη ότι η περίοδος είναι περίοδος εισαγωγής εις την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που σημαίνει άσκησης και περισυλλογή και όχι αυτά τα ξεφαντώματα. Αυτά και για αυτήν την απορία. Μία πρώτη απορία, η οποία μόλις ετέθη στο τραπεζάκι μας, λέγει τα εξής. Τι είναι καρναβάλι? Μάλιστα. Τι είναι καρναβάλι? Μάλιστα. Λοιπόν παιδιά, αλήθεια, τι είναι καρναβάλι? Βέβαια η ελληνική δεν είναι ελληνική λέξη, είναι λατινική η ρίζα, λατινική λέξη είναι, δεν είναι ελληνική. Ξέρετε τι σημαίνει? Ό,τι και η Κυριακή που έχουμε σήμερα, απόκρεο. Αυτό θα πει καρναβάλι, απόκρεο. Απόκρεο δε θα πει όχι πια κρέας. Αποκριέψαμε λέμε, δηλαδή τελειώσαμε την κατάλυση του κρέατος και αρχίζει βέβαια η νηστεία. Ώστε λοιπόν αυτό θα πει καρναβάλι. Κοιτάξτε τώρα τι μάστορας, ποιος λέτε είναι μάστορας τώρα? Ο διάβολος. Τι μάστορας είναι να πετύχει το ακριβώς αντίθετο. Το ακριβώς αντίθετο. Και βέβαια σήμερα εκείνο το οποίο έχουμε σαν αίσθηση του πράγματος είναι ένα πανηγυριώτικο χρώμα, έξαλλο, δαιμονικό, να ξεχύνεται στα σπίτια και στους δρόμους, το γνωστό μας καρναβάλι που γίνεται σε πόλεις και χωριά και οι άνθρωποι διασκεδάζουν με πλεισμονήν ασωτίας. Είναι φοβερόν, φοβερόν. Και καθόμουν και σκεφτόμουν και έλεγα για τις ημέρες αυτές που ζούμε κάθε χρόνο βέβαια, ενώ αυτή τη στιγμή εν έτη 1994 διατρέχουμε κινδύνους εθνικούς, έχουμε γύρω μας απειλές από τους γύρω γείτονές μας, πολεμικές δηλαδή καταστάσεις, έχουμε απειλές να έχουμε αύριο έναν πόλεμο. Κάποια στιγμή όταν κανείς ανοίγει το πρωί ας πούμε το ραδιόφωνο να ακούσει, τι να ακούσει? Ότι να ξεκίνησε ένας πόλεμος. Θυμάμαι έτσι κάπως ξεκίνησε και ο πόλεμος του 40-41 ως προς εμάς τους Έλληνες, όταν οι Ιταλοί μας κήρυξαν τον πόλεμο εκείνο το πρωί της 28 Οκτωβρίου του 40. Έτσι ενώ βρισκόμεθα κάτω από την απειλή πολεμικής, πολεμικών σειράξεων, εμείς τι κάνουμε? Εμείς διασκεδάζουμε. Και διασκεδάζουμε μάλιστα όχι μόνον αμεριμνούντες έβαργες, αλλά διασκεδάζουμε και ειδωλολατρικά, διότι ο καρνάβαλος στην τελευταία ανάλυση στη μορφή του δεν είναι τίποτε άλλο παρά επαναφορά της ειδωλολατρίας. Πώς να σας το πω, ντρέπομαι, θα σας το πω μη συντροπή δική σας, μη συντροπή δική μου, όπως λέει η κουβέντα και η παροιμία. Σε πάρα πολλές πόλεις άκουγα μάλιστα κάτι σχετικό συναφές, πώς γιορτάζεται από εδώ και από εκεί, και γίνηκε και αναφορά φέτος από το ραδιόφωνο και ο καρνάβαλος του Τυρνάβου. Βασικά ξέρετε τι είναι? Η λατρεία της γονιμότητος, διότι γιορτάζεται οφαλώς, πηγαίνετε στα λεξικά να το βρείτε, γι' αυτό σας είπα μη συντροπή δική μου και μη συντροπή δική σας, γιορτάζεται οφαλώς ως στοιχείον γονιμότητος. Είναι ή δεν είναι ειδωλολατρία αυτό? Είναι η καρδία της ειδωλολατρίας.
και αντί να παρακαλέσουμε το Θεό να ευλογήσει πάσαν γονιμότητα από τα χωράφια μέχρι τα ζώα και μέχρι τους ανθρώπους, όπως έχουμε τις ευχές, τις περίφημες εκείνες που λέμε των Θεοφανίων, των Θεοφανίων, να ευλογήσει ο Θεός πάσαν γονιμότητα, εμείς στρεφόμεθα προς τα ειδωλολατρικά σχήματα και αυτά προσκυνούμε. Είναι φοβερό πράγμα, φοβερό. Και περιμένουμε να μας γλιτώσει ο Θεός. Τον οικείον ημών, λέει κάποιος παλιός, τον οικείον ημών εμπί πραμένων ημείς άδετε, καίονται τα σπίτια σας και εσείς τραγουδάτε. Αλλά όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι. Πρέπει να μην μετέχει κανείς σε αυτές τις ειδωλολατρικές εκδηλώσεις. Παιδί που ακούει το Λόγο του Θεού, νέος, νέα, άνθρωπος οποιοσδήποτε, χριστιανός, που αγαπά το Λόγο του Θεού, δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν να μετέχει σε αυτές τις γιορτές. Ξέρετε πώς εφωνεύθη ο Άγιος και Απόστολος και μαθητής του Παύλου Τιμόθεος εις την Έφεσον? Επειδή υπήρχε μια ανάλογη γιορτή, μια γιορτή θα λέγαμε έτσι αμαρτωλή γιορτή, και ήλεγξε ο Άγιος Τιμόθεος, ήταν επίσκοπος Εφέσου, και τον ελιθοβόλησαν οι εορταστέ, τον ελιθοβόλησαν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ ο χριστιανός να ζει τέτοιες γιορτές. Δεν είναι δυνατόν. Βέβαια, πάρα πολλές φορές, είτε στα βιβλία μας, τα αναγνωστικά μας, είτε στις λαϊκές παραδόσεις, δηλαδή βιβλία που γράφτηκαν ως λαϊκές παραδόσεις, είτε οπουδήποτε ακούμε, ότι πρέπει να διατηρούμε τις παραδόσεις μας και ότι αυτά είναι μία παράδοση και πρέπει να την τιμούμε. Ναι, αλλά δεν είναι παράδοσης καταρχάς εκκλησιαστική. Δεύτερον, είναι παράδοσης αμαρτωλή. Και αν υποτεθεί ότι θέλουμε να συντηρούμε παλιά ίχνη, σημάδια της θρησκείας μας, της προγονικής, της ειδωλολατρικής, αυτό το θέλει ο Θεός? Μπορούν αυτά τα πράγματα να συνυπάρχουν? Μπορούμε λοιπόν να επικαλεστούμε αυτήν την παράδοση? Είναι μια κακή παράδοση σε αυτή. Και λέει μάλιστα πάνω σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος: όπου αμαρτία τολμάτε, τότε με αλφαγιώτα, έθος μη μνηστείς. Όπου, λέει, τιμάτε, τολμάτε η αμαρτία, μην επικαλεστείς συνήθεια, έθος, έθιμο. Μην επικαλεστείς, πρόσεξε. Και να πούμε ότι μα είναι έθιμο. Όχι. Κάθε κακό έθιμο πρέπει να καταστραφεί, πρέπει να φύγει. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι σε τέτοια βρώμικα έθιμα στηρίζεται και είναι κολλημένος ο ελληνισμός και η φυλή μας. Όχι. Πρέπει να καθαρίσουμε το λαό μας από όλα αυτά τα οποία, παρακαλώ, εν ονόματι του τουρισμού τολμώνται. Α, μη πειράξει τον τουρισμό, ο Θεός τουρισμό. Διότι πώς θα προσελκύσουμε, διότι τούτα εκείνα. Παιδιά, να μας ελεήσει ο Θεός, μην περιμένουμε καμία καταστροφή από τον Θεό, τιμωρία από τον Θεό, ένεκα μια τέτοια τόλμης. Ας το προσέξουμε λοιπόν. Μάλιστα, με την ευκαιρία θα σας έλεγα ότι έχουμε αρχή σαρακοστής, δηλαδή κρέας μέχρι σήμερα τρώμε την ερχομένη εβδομάδα, από όλα εκτός από κρέας, και Τετάρτη και Παρασκευή από όλα εκτός από κρέας, έως την ερχομένη Κυριακή της λεγόμενης Τυρινής, και από την καθαρή Δευτέρα νηστεύομαι. Θέλετε να δείτε προκοπή στην πνευματική σας ζωή?
μάθετε να υπακούετε στις εντολές του Θεού, και η πρώτη εντολή είναι η νηστεία. Γιατί την είπα πρώτη? Γιατί την έδωσε πρώτη ο Θεός των παράδεισων. Μη δοκιμάστε από εδώ, δοκίμασαν και πέθαναν. Θέλετε να δείτε προκοπή? Θέλετε να αρχίσει η ζωή σας όμορφη και πνευματική? Θα ξεκινήσει από την νηστεία. Ξέρετε ποιο είναι το πρώτο θανάσιμο αμάρτημα? Όπως καταχωρούνται από τους πατέρες, η γαστριμαργία. Αν λοιπόν η γαστριμαργία είναι το πρώτο από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, συνεπώς η νηστεία είναι η πρώτη αρχή της αρετής. Σας το εύχομαι, και έτσι να σας ευχηθώ με όλη μου την καρδιά, και καλή σαρακοστή.